μπροστά. Τηλεοπτικά. Θα σας δούμε στο καφέ. Θα με δείτε από το τέλος Νοέμβρη, ξέρω, αν μετράω καλά, τα του καινούριου κύκλου. Χαρά θα πάει μόνιμα στο Κολοκοτρονίτσι, δηλαδή μετά. Θα πάει, μόνιμα, θα πάει μόνιμα στο Κολοκοτρονίτσι, ναι. Όποτε θα ξανά είναι με τη Χαρά, τι έχετε. Αυτό πρώτον δεν το ξέρω. Δεύτερον, και να το ξέρα, σιγά μισθό έλεγα. Μπράδερ βλέπετε. Όχι. Μπάτσελορ. Όχι. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά. Μακρινά. Παλιά. Παλιά. Και εκτός τόπου και χρόνου. Μου φαίνονται βαρετά. Εννοώ, δεν μπορώ, αδιανόητο να κάτσω να βλέπω τρεις ώρες ανθρώπους να ουρλιάζουν και να μαλώνουν, να φτώνουν, να ξύνονται στους καναπέδες. Τι ενδιαφέρον μπορεί να δημιουργήσει αυτό. Το δε... Μπάτσελορ με στεναχωρεί. Το σκοτώνονται μαλλί με μαλλί γυναίκες για να βρουν το γαμπρό. Δηλαδή, πραγματικά έλπιζα ότι στο 2020 θα ήταν κάτι που μας είχε εγκαταλείψει. Δεν είμαστε αυτό οι γυναίκες. Δεν μας αξίζει. Δεν μας αντιπροσωπεύει. Ξέρω ότι και εσάς σας έχει γίνει πρόταση για μια πάρα πολύ καλή δουλειά για τη Λοξάνδρα. Υπάρχει μια ιδέα την οποία μου είχαν μεταφέρει πριν από ένα χρόνο. Ως ιδέα. Δεν έχει προχωρήσει σε κανένα είδος υλοποίησης. Δεν έχω καμία έκτοτε ενημέρωση. Αλλά ήταν πολύ πριν τον κορονοϊό. Νομίζω ότι ήταν συγκλονιστική η κυρία Βαλάση στο ρόλο. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει πολύ καλά να σκεφτεί οποιοσδήποτε πάει να παίξει τη Λοξάνδρα μετά.